Δεν ξέρω πού να ξεκινήσω. Κατά την άποψή μου, ίσως κάναμε το καλύτερο δεύτερο μήχρονο για φέτος. Μετά τη σφαλιάρα που δεχτήκαμε την προηγούμενη αγωνιστική από τον Καμπανιακό, όλη τη βδομάδα στην προπόνηση μιλήσαμε μεταξύ μας, είδαμε τα λάθη μας και δώσαμε ένα όρκο ότι θα έρθουμε σήμερα εδώ να παλέψουμε πάρα πολύ, να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Δυστυχώς όμως, δεν είναι μόνο στις 4 γραμμές του γηπέδου να παίζεις ποδόσφαιρο και να παίρνεις τους 3 βαθμούς. Παίζουν και άλλοι παράγοντες. Δυστυχώς, θα το πω έτσι ομά, σήμερα μας στέρισε το ψωμί μας, ο κύριος. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, γιατί η προσπάθεια που έγινε από όλα τα παιδιά ήταν καταπληκτική. Παλέψαμε πάρα πολύ για να πάρουμε την νίκη. Δώσαμε και τη ζωή μας. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά δυστυχώς, με μια αμφισβητούμενη φάση στο πρώτο ημίχρονο, δεχτήκαμε ένα γκολ και έτσι τέλειωσε το παιχνίδι εις βάρος μας. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πω. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να δει αυτά τα πράγματα και τι πρέπει να κάνει γι' αυτό. Αλλά εγώ ντρέπομαι που εκπροσωπώ σαν αρχηγός αυτή την ομάδα και αυτή την πόλη. Ντρέπομαι να υπάρχουν τέτοιες διαιτησίες. Ντρέπομαι πραγματικά. Ένας ηρωνικός διαιτητής μας σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού έδινε συνέχεια φάουλ και μας ειρωνευόταν. Μας μιλάγε περίεργα. Μακάρι. Το ελπίζω να μην είναι κάτι με δόλο. Δεν ξέρω τι είδατε κι εσείς από πάνω. Δεν ξέρω αν είμαι παράλογος. Συγγνώμη κιόλας, έχω και την ένταση του παιχνιδιού. Αλλά σήμερα, αν μπείτε μέσα στα αποδυτήρια, όλα τα παιδιά κλαίνε. Κλαίνε γιατί δεν δικαιούμασταν ούτε την ισοπαλία. Έπρεπε να κερδίσουμε. Ξενοφώνω, όπως είδαμε, μόνο αμφισβητούμενη δεν ήταν η φάση. Η μπάλα βρίσκει καθαρά στο χέρι του Γκαρσία και σημειώνει τον γκολ στο επόμενο δευτερόλεπτο. Θα σας πω κάτι. Θα πίστευα ότι ήταν ένα ανθρώπινο λάθος, εάν στη διάρκεια του παιχνιδιού που πέρασε θα ήταν όλα 50-50. Αλλά δυστυχώς, με λύπη το λέω, δυστυχώς, είδαμε ότι μετά από αυτή τη φάση ο κύριος διαιτητής συνέχισε να κάνει τα ίδια. Θα ξαναπώ πάλι ότι εγώ ντρέπομαι και θα δώσω και μια υπόσχεση ότι αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να μας δώσει το εφαλτήριο για μια συνέχεια η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά θεωρώ ότι αν είμαστε έτσι όπως ήμασταν σήμερα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όχι ότι στο πρώτο δημιουργήσαν κάποιες φάσεις ο αντίπαλος, απλά θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν το καλύτερό μας παιχνίδι μέχρι και τώρα. Αν είμαστε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση η ομάδα να μην πετύχει τους στόχους της. Καταρχάς, θέλω να πω ότι ο κόσμος σήμερα έδωσε βροντερό παρόν, βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Αυτό είδα εγώ μετά από αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε την προηγούμενη αγωνιστική. Ήταν μαζί μας, μας έδωσε τεράστια όθηση στο δεύτερο ημίχρονο και μας έδωσε με το χειροκρότημά του την ενέργεια να δώσουμε τα πάντα. Εχθές είχαμε και μια συνάντηση, ήρθε και ο πρόεδρος μας μίλησε και είπαμε ότι από εδώ και στο εξής ότι πρέπει να δώσουμε τα πάντα, γιατί γίνεται μια προσπάθεια 2-3 χρόνια τώρα σε αυτή την ομάδα και είναι κρίμα για τα λεφτά που ρίχνουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι κρίμα να πάνε χαμένα και είναι κρίμα ομάδες σαν την Κοζάνη που είναι πραγματικά στολίδι και με πληρωμές και με συνθήκες που πραγματικά και στην πορεία θα είναι ακόμα καλύτερα. Βλέπετε ομάδες στη Β' Εθνική που παραπέουν και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και είναι κρίμα αυτή την ομάδα να την πολεμάνε τόσο πολύ. Τώρα έχω πιάσει ένα μονόλογο, συγγνώμη, σας ζητάω συγγνώμη, απλά επειδή είμαι εγώ και κάποια παιδιά από πέρσι εδώ, θεωρώ ότι αν είμαστε όπως ήμασταν σήμερα και περάσω και σε όλα τα παιδιά αυτό, θεωρώ ότι αυτή η ομάδα έχει μεγάλο μέλλον, έχει μέλλον και θα πρέπει να επενδύσουμε στο σημερινό παιχνίδι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, πραγματικά είμαι... Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε εσείς κάτι άλλο, αλλά πραγματικά είμαι βαθύτητα στενοχωρημένος σήμερα. Ευχαριστώ.